Καλώς όρισε στο Βοβό τον Έλαφων. Μια πρόσμενη ήττα χθες ενάντια στους Phoenix Suns του Ιάκωβου Τσακαλίδη. Μια ήττα η οποία μας πείραξε. Πάμε να δούμε τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στις 23 Νοεμβρίου χάσαμε εμείς, αλλά χάσαν και οι Sixers από τους Cleveland Cavaliers. Ενώ κέρδισαν οι San Antonio Spurs που έρχονται για το σημερινό παιχνίδι στο Milwaukee, κέρδισαν εκτός έδρας τους Indiana Pacers. Τέλος στη Δύση, επιστροφή στις νίκες για τους Golden State Warriors και νέα ήττα για τους Utah Jazz. Πολύ κακό το ξεκίνημα των Utah Jazz και έχουν και τραυματισμό πλέον. Ο Donovan Mitchell τραυματίστηκε, χάσαμε τους Lakers. Ναι, κρίμα για τους Utah Jazz. Να περάσουμε στο δικό μας παιχνίδι, να δούμε εδώ πέρα το flow, να δούμε ότι κάναμε όχι ένα ούτε δύο αλλά τέσσερα runs, ένα σε κάθε περίοδο, τα έχω βάλει εδώ πέρα με βελάκια. Το τέταρτο και τελευταίο ήταν το σημαντικό, εκεί που πήραμε μια διαφορά από το μείον 8 και την κάναμε στο συν 6, αλλά τα τελευταία λεπτά δημιούργησαν μεγάλη γκρίνια, απογοήτευση, γιατί στα τελευταία λεπτά δεν κρατήσαμε αυτό το συν 6, χάσαμε τελικά. Στην επίθεση λάθος επιλογές, λάθη και οι διαιτητές μπήκαν μέσα, αλλά εντάξει δεν το χάσαμε οι διαιτητές εδώ πέρα το match. Το χάσαμε εμείς και το κερδίσανε και οι Phoenix Suns. Τα μαγικά στατιστικά ξεχωρίζουν σίγουρα τα πολύ χαμηλά ποσοστά και στις βολές, 66%, αλλά και στα τρίποντα. Πολλά χαμένα shoot. Και αν ρωτήσεις εμένα, είναι απογοητευτικό και το νούμερο στα λάθη. 14 λάθη για μας, 11 για τους Suns. Τώρα το παιχνίδι έληξε με διαφορά 2 πόντων. Αρχίζεις και λες αν αυτό, αν εκείνο. Μπορείς να βρεις γύρω στα 20 σημεία στα οποία να πεις αν αυτό γινόταν αλλιώς, τότε κερδίζαμε. Άμα τα βάλεις έτσι σε μία σούμα, έτσι όπως μας τα βάζουν τα μαγικά στατιστικά, ήταν η αστοχία μας και στις βολές αλλά και στα τρίποντα. Ενώ αξίζει να δούμε λίγο και το shot chart, να δούμε την αστοχία μας στα τρίποντα, στο shot chart εδώ πέρα δεξιά, να δούμε και αριστερά ότι οι Phoenix Suns πέτυχαν περίπου 30 πόντους στο midrange. 30 πόντους που είπαμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τους τρώμε. Απλά, ναι, δεν θα έλεγα ότι κρίθηκε εκεί το match. Το match ξανά θα έλεγα ήταν στην δικιά μας αστοχία. Και στα τρίποντα αλλά και στις βολές. Να δούμε λίγο για τις βολές ποιοι ήταν οι άστοχοι για εμάς. 5 έχασε ο Γιάννης, 2 στα 4 είχε ο Μπλέτσο, 0 στα 2 είχε ο Μέικερ. Ενώ στα τρίποντα 0 στα 12 είχε ο Μπρουκ Λόπεζ, 0 στα 3 ο Μέικερ, 0 στα 2 ο Μπράουν, 0 στα 4 ο Τόνι Σνέλ. Ο Κόνατον ήταν ο μόνος που διασώθηκε σε αυτό το πέρα το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο επιθετικά αλλά και αμυντικά. Μάζεψε rebound. 2 κλεψίματα, 2 τάπες. Εκείνο το τριποντάκι στο τέλος να πετύχαινε στο τέλος του μηχρόνου θα ήταν σχεδόν τέλειος. Ναι, ο Κόνατον είναι ο μοναδικός που διασώθηκε. Ο Ντελαβεντόβα μπήκε μέσα στο παιχνίδι χωρίς να το έχουμε καθαρίσει. Μπήκε ο Ντελαβεντόβα στην τρίτη περίοδο χωρίς να υπάρχει garbage time και ήταν καλός. Μοίρασε 2 assist, δεν επιχείρησε κανένα shoot. Αλλά για αυτά τα 7 λεπτά, σαν point guard, σαν άνθρωπος ο οποίος θα καθοδηγήσει την επίθεση, ήταν καλός. Ήταν καλός. Ο Ηλιασόβα ήταν επίσης καλός με 3 επιθετικά rebound. Ο Maker δεν ήταν. Έχασε τα πάντα. Είχε 0 στα 3 τρίποντα, 0 στις 2 βολές. Για να περάσουμε στους βασικούς, ο Γιάννης εντάξει έκανε ένα καλό παιχνίδι. Όπως καλό παιχνίδι έκανε και ο Μπλέτσο με 7 assist αλλά 4 λάθη. Ο Λόπεζ κάπως μετρίασε αυτό το 0 στα 12 στα τρίποντα με 4 τάπες. Μπρόκτον και Μίλτρον εντάξει έχουν παίξει και καλύτερα παιχνίδια. Ενώ οι Suns αυτό που έκανε ήταν να βάλουν στον μπάγκο τον Αιζέα και να περάσουν τον Μικάλ. Τους βγήκε σε καλό αυτό. Ήταν όλοι οι βασικοί τους στο συν. Και ο Πάγκος δεν τα πήγε πίσω. Ο Πάγκος είχε τον Holmes, ο οποίος έκανε ένα καλό παιχνίδι. Ένα κλέψιμο, 2 τάπες, 2 επιθετικά rebound και 4 στα 4 field goals. Warren Ayton και DJ Booker ήταν οι καλύτεροι με τις περισσότερες επιθέσεις, ενώ και ο Ariza είχε 3 στα 7 τρίποντα. Ένα πολύ καλό παιχνίδι για τους Suns, οι οποίοι μπήκαν αποφασισμένοι να το κερδίσουν και το κέρδισαν. Ο Booker είχε και 7 assist, 3 κλεψίματα. Ναι, ας πούμε ότι ο Devin Booker ήταν καλύτερος για αυτούς. Γενικά ήταν μια νίκη που την θέλανε περισσότερο οι Suns, είναι απογοητευτική ως τώρα η χρονιά τους και στους δηλώσεις αυτό ανέφεραν ότι μπήκαν αποφασισμένοι με πολύ energy για να κερδίσουν. Να δούμε στις δικές μας δηλώσεις τι λέμε. Ξεκινάει ο Τραγέλαφος που επιτίθεται στον Χρήστο ότι είναι πολύ λίγος για να σταθεί δίπλα στο Γιάννη, όλοι είναι λίγοι. Αντώνη, κοίτα τα playoff με τους Boston Celtics για να δεις ποιος παίχτης είναι ο Χρήστος Μίτλτον. Ενώ και ο Jesus τα βάζει μαζί του για το τελευταίο shoot. Είχε 0,8 δευτερόλεπτα και έκανε προσποίηση εκεί πέρα αντί να σουτάρει κατευθείαν. Ο Γιάννης λέει εντάξει, να χαλαρώσουμε λίγο, αλλά αλλάζει συζήτηση για τον Μπρουκ Λόπεζ αφού βλέπεις ότι δεν σε πάει σήμερα γιατί δεν σουτάρεις. Τα ίδια και από τον Ηρακλή, ο οποίος τα βάζει όχι με τον Μπρουκ αλλά με τον προπονητή, γιατί ο προπονητής δεν τον άφησε. Δεν τον σταμάτησε μάλλον από το να σουτάρει τρίποντα. Ακόμα και λέει και στις παλιές εποχές που έπαιζαν σούπερ τριποντάκιδες, δεν άφηναν, οι προπονητές δεν άφηναν
ξέρω εγώ, ο Ρέτζι Μίλλερ να ήταν 0 στα 11, ο προπονητής θα έλεγε όχι σταμάτα, δεν θα σουτάρει στο 10ο, κάπως έτσι το λες. Εγώ θα δώσω λίγο δίκιο στον Μιχάλη, γιατί νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ότι δεν θέλει, έχει δύο πράγματα σε μία ζυγαριά. Από τη μία ζυγαριά είναι το παιχνίδι ενάντια στους Suns, το ένα παιχνίδι αυτό της regular season, και από την άλλη ζυγαριά είναι η αυτοπεποίθηση ενός από τους βασικούς του παίχτες, ο οποίος τον θέλει να σουτάρει πολλά τρίποντα. Οπότε λέει, από τη μία θα χάσω ένα παιχνίδι με τους Suns, από την άλλη θα χαμηλώσω την αυτοπεποίθηση του Βερίκιου Λόπεζ, και λέει όχι, θα πω τον Λόπεζ να συνεχίσει να σουτάρει μέχρι μεθαύριο, μέχρι να βάλει το πρώτο τρίποντο. Οπότε νομίζω αυτό έγινε. Ο Μιχάλης είπα, χάσω ένα παιχνίδι παρά να χάσω την αυτοπεποίθηση που έχει ο Μπρουκ Λόπεζ. Επίσης ο Βαγκ λέει για τον Γιάννη ότι δεν είναι ακόμα superstar στα τελευταία λεπτά. Ο Γιάννης όντως στις τελευταίες επιθέσεις ήταν εκεί στη γωνία. Επέλεξε ο προπονητής και γενικά η ομάδα πήγε με σούτ από τον Λόπεζ και όχι, και δεν πήγε μπάλα στα χέρια του Γιάννη. Αυτό τώρα, ο Γιάννης φταίει, ο Γιάννης δεν φταίει, είναι όχι απογοητευτικά, εξοργιστικά πράγματα. Έτσι όπως λέει και ο Warp Speed, θέλει να δώσει πρόστιμο σε όλη την ομάδα. Warp Speed, πάλι καλά που το μάτι ήταν εντός έδρας και δεν θέλεις να πεις η ομάδα να γυρίσει και με κτέλ. Και ήταν πολλά τα θέματα που μπορούμε να ανοίξουμε, πολλά τα σημεία στα οποία μπορούμε να έχουμε μια ανησυχία. Εγώ τη δικιά μου ανησυχία, που δεν είδα να την λέει κάποιο άλλο, είναι στην δεύτερη περίοδο, εκεί που είχε κουραστεί ο Γιάννης, δεν ήταν φρέσκος δηλαδή από την πρώτη, είδα τους παίχτες των Phoenix Suns να του κάνουν foul. Είναι άλλο πράγμα να παίρνει την μπάλα κάποιος και να προσπαθείς να τον σταματήσεις και να του κάνεις foul σε αυτήν την προσπάθεια, και άλλο πράγμα με το που παίρνει την μπάλα να του κάνεις foul. Είναι το περίφημο hack-a-sack που το έχουμε δει από τους San Antonio Spurs, όπου ο βοηθός του Spurs ήταν και ο Πρόντι, και νομίζω ότι είχαμε Χάκα Γιάννης αυτό πέρα το παιχνίδι από τον Πρόντι. Δεν ξέρω ποιος άλλος το σκέφτηκε. Ο Γιάννης, ο οποίος έχασε 5 βολές, οπότε θα έχει ενδιαφέρον για το επόμενο παιχνίδι τώρα με τους Spurs, άμα δούμε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, άμα δούμε τους Spurs όχι απλά να κάνουν φάουλ στο Γιάννη κατά τη διάρκεια της φάσης, αλλά με το που πιάνει την μπάλα ο Γιάννης να τον σταματάνε εκεί με φάουλ κατευθείαν. Τα πράγματα είναι καθαρά μαθηματικά, γιατί με το που παίρνει την μπάλα ο Σακίλο Νίλ κάτω από το καλάθι, λες ότι περιμένω να φάω 1,4 πόντους σε αυτό εδώ πέρα το possession, ενώ άμα του κάνω φάουλ, περιμένω να φάω 1,1 πόντους από τις δύο βολές που θα εκτελέσει. Οπότε λες, το 1,4 είναι μεγαλύτερο από το 1,1, άρα θα του κάνω φάουλ. Κάπως έτσι είναι κρίμα να αρχίσει να συμβαίνει και με τον Γιάννη αυτό πέρα το πράγμα. Όμως ένα πράγμα που αντιμετωπίζεται με τον Γιάννη να εκτελεί βολές πιο εύστοχα. Όχι απλά στην προπόνηση εκτελώ βολές και μπαίνουν μέσα, αλλά εκτελώ βολές ενώ έχω ήδη κουραστεί. Έχω ήδη τρέξει στο γήπεδο πάνω κάτω 50 φορές. Είναι δύσκολο αυτό να το κάνεις στην προπόνηση. Αν συγκρίνουμε με άλλες χρονιές, πέρσι πρόπερσι ο Γιάννης εκτελούσε βολές εκεί γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Μερικές φορές οι διαιτητές τον είχαν σφυρίξει κιόλας παράβαση, ότι πήρε πάνω από 10 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει. Αυτό στην αρχή της χρονιάς τώρα είδα να έχει αλλάξει. Είδα στην αρχή της χρονιάς να τις εκτελεί εκεί γύρω στα 5 δευτερόλεπτα, πολύ πιο γρήγορα. Για να δω κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτό το 5 δευτερόλεπτα που πήρα την μπάλα και την σούταρα να αυξάνεται, όχι να αυξομειώνεται, να αυξάνεται ανάλογα με την κούραση που έχει. Δηλαδή, όσο πιο κουρασμένος είναι, τόσο πιο αργά τις εκτελεί. Αυτό, δηλαδή, ας επιμένει όποιος θέλει για να λέει για τον Γιάννη, για το σουτ του γενικά. Εγώ θα επιμείνω στις βολές. Είναι κρίμα να πάμε σε φάσεις hack-a-sack. Αυτό έχω να πω για αυτό πέρα το παιχνίδι, για να δούμε τι θα γίνει και με τους Spurs. Τέλος, έχουμε πολλούς καινούριους subscribers. Ο Alex είναι ένας από αυτούς, ο οποίος λέει ότι έχει δει πολλά, λέει, reviews, previews, αλλά δεν έχει σκεφτεί να πατήσει το κουμπί. Σε συγχωρώ, Alex. Ο Alex, ο οποίος είναι και αυτός καναλάρχης, μάλλον δεν είναι καναλάρχης τώρα, καλλιτέχνης είναι. Ενώ έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα ο διάλογός σου με τον Ακύρα, που σου ζητάει tracklist και εσύ του λες ότι ό,τι παίζω είναι δικό μου αυτήν τη στιγμή, το φτιάχνω live. Θέλω να ειδοποιήσω ότι έχω αποκτήσει developer account στο Twitter, οπότε εκείνο το ρομπότ που λέγαμε για τον Ben Simmons, δώσε μου λίγο χρόνο και θα είναι έτοιμο. Αυτά με τους Spurs, πάμε για την νίκη, πάμε να κάνουμε ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι από αυτό εδώ πέρα και ας χάσουμε, αν είναι μάγκες οι Spurs θα μας κερδίσουν. Αλλά αυτό για τις βολές, έχω μία ανησυχία, να σου πω την αλήθεια, μην αρχίσουμε τα hack Γιάννης. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φοβούν τον έλεγχο.